Εκτός αυτού, η νεαρή γυναίκα απειλεί να πέσει από τον μπαλκόνι του σπιτιού της που βρίσκεται στον τρίτο όροφο πολυκατοικία στην περιοχή του Κουμπέ. Δεν διστάζει να σκαρφαλώσει σε διπλανό παράθυρο και από εκεί ξανά στο μπαλκόνι με κινήσεις που κόβουν την ανάσα. Σε κατάσταση αλλοφροσύνης βρίζει τους διαπραγματευτές που προσπαθούν να την πείσουν να κατέβει. Λίγες ώρες νωρίτερα η νεαρή γυναίκα σε άσχημη ψυχική κατάσταση απειλούσε να κάψει το σπίτι μέσα στο οποίο βρισκόταν και η 14χρονη κόρη της. Τρομαγμένο το κορίτσι ειδοποίησε με ένα μήνυμα τον πατέρα του. Εγώ στις 10:27 έλαβα ένα μήνυμα στο Instagram ηχητικό και έκλαιγε η κόρη μου και μου λέγε «Μπαμπά, έλα σε παρακαλώ, έλα να με σώσεις γιατί η μαμά θέλει να με χτυπήσει, θέλει να μου κάνει κακό, κάτι περίεργα μου λέγε τώρα πάνω, τα χάσα κι εγώ και πάρε την αστυνομία και έλα σε παρακαλώ». Μου στείλε δύο τριχητικά, ήρθα εγώ αμέσως εδώ. Ο πρώην σύζυγος της νεαρής γυναίκας ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, ενώ το μεσημέρι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη βοήθεια κλιμακοφόρου οχήματος κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια την ανήλικη. Δόξα τω Θεώ, το παιδί είναι εντάξει. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν κάτι τέτοιο πάλι. Η κοπέλα πρέπει να παίρνει κάποια φάρμακα τα οποία τα σταματάει και τις ξεσπάνε έτσι. Και ας το πω, είναι κάπως ψημένη η κόρη μου δηλαδή σε κάτι τέτοια. Εγώ είναι ότι έπαθα το ψυχολογικό που έπαθα εγώ, γιατί ανησυχούσα, δεν επικοινωνούσα μαζί της βέβαια στο Instagram. Ήταν κλειδωμένη μες στο δωμάτιο η μικρή και επικοινωνούσα μαζί της να την καθησυχάζω και ότι ο μπαμπάς είναι εδώ και μην ανησυχείς παιδί μου. Νωρίς το απόγευμα στο σημείο κλήθηκε γερανοφόρο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το Ρέθυμνο, ενώ λίγο αργότερα έφτασε από το Ηράκλειο ειδική ομάδα διαπραγματευτών. Να την αφήσουν πάλι εδώ είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί και να το λέει έτσι, αλλά μπορεί και να το κάνει. Δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει τη κοπελιά από δικό της. Ίσα-ίσα που είναι μια καλή μάνα, όταν είναι καλά, είναι καλή μάνα, αγαπάει τα παιδιά της, είναι πολύ καθαρή. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν λειτουργεί με τα σωστά του. Τον Απρίλιο του 2016 η γυναίκα είχε κινητοποιήσει ξανά τις αρχές, απειλώντας ότι θα πέσει από τον μπαλκόνι του σπιτιού της και μία ακόμη φορά από το λόφο Καστέλη στην παλιά πόλη των Χανίων.